Να το δούμε και σε παραδείγματα για να καταλάβουν οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και που ενδεχομένως να αναγνωρίσουν και τη δική τους περίπτωση σε αυτά που θα δείξουμε. Τι έρχεται ανά περιοχή και ανά περιουσία. Για να το δούμε μαζί στις κάρτες που έχεις ετοιμάσει. Το βεβαίως, απλώς να πω κάτι από τον ΦΑΠ, αυτό το συμπληρωματικό φόρο αναζητεί το Υπουργείο 660 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα γλιτώνουν οι αγρότες οι κατηγορίες που είπαμε. Λοιπόν, πάμε. Χωράφει στην αργολίδα ενός στρέμματος με πορτοκαλιές. Με το αρχικό σχέδιο πλήρωνε περίπου 6,5 ευρώ. Ο φόρος κατεβαίνει στα 2,2 ευρώ. Mm-hmm. Στην αργολίδα αυτό το παράδειγμα. Πάμε σε αγροτική αποθήκη 300 τετραγωνικά στη Λακωνία. Με το αρχικό σχέδιο πλήρωνε 69 ευρώ. Δεν πληρώνει καθόλου φόρο, όπως είπαμε, απαλλάσσονται τα αγροτικά κτίσματα. Πάμε στο επόμενο παράδειγμα. Έχουμε ένα οικόπεδο σε μια μέση περιοχή, μισό στρέμμα, 500 τετραγωνικά στο Χαλάνδρι. Με το αρχικό σχέδιο 615 ευρώ ο φόρος, μειώνεται κατά 83%, πάμε στα 105 ευρώ φόρο για το οικόπεδο. Mm-hmm. Και πάμε τώρα και στο επόμενο, πάμε τώρα σε ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών στην Αγία Παρασκευή, 17 ετών. Πλήρωνε χαράτσι το 2013 505 ευρώ. Δεν έρχονταν κάποια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τον ΕΝΦΑ. Το 2014 θα πληρώσει περίπου 408, όσο και με το αρχικό σχέδιο. Δηλαδή, όσον αφορά τα κτίσματα, δεν έχουμε αλλαγές. Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ.